Αν μου επιτρέπετε, φτάσαμε μέχρι εδώ καταρχήν, γιατί μέχρι το 2013-2010 η Χρυσή Αυγή παρουσιάζονταν ως ένα κανονικό κόμμα από μεγάλα μηδέκα συγκροτήματα και δημοσιογράφους. Και εσάς προσωπικά, αν θυμάμαι καλά, λείπω και από τη χώρα, κύριε Βαγγελάτο. Προσωπικά η σχέση μου με τη Χρυσή Αυγή πάντα ήταν μια πολύ τεταμένη σχέση. Πρέπει να γνωριστούμε. Πρέπει να σας γνωρίσουμε. Το ψάχναμε και πριν τις εκλογές, δεν είχε καταστεί δυνατόν. Αναγνωρίζουμε βεβαίως ότι υπάρχει ελληνισμός και εκτός των σύνορων. Προφανώς. Υπάρχει ελληνισμός στη Βόρειο Ήπειρο, ο οποίος καταπιέζεται. Υπάρχει ελληνισμός στην Κωνσταντινούπολη, η συνθήκη της Λοζάνης ως γνωστό. Η Κωνσταντινούπολη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι πάρα πολύ λίγοι, δυστυχώς αυτοί που έχουν απομείνει. Τι λέει όμως η συνθήκη της Λοζάνης, αμοιβαιότητα. Όσοι μουσουλμάνοι στη Δυτική Θράκη, τόσοι χριστιανοί στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Πώς θα το κάνουμε. Δεν είμαστε το ίδιο. Τι εννοείται δεν είμαστε. Είμαστε κάτι διαφορετικό. Ο Πακιστάνος είναι Πακιστάνος, ο Έλληνας είναι Έλληνας. Προφανώς. Αναγνωρίζουμε όμως ότι ο ελληνισμός παρήγαγε έναν πολιτισμό ο οποίος είναι αξεπέραστος. Προφανώς αυτό. Σέβεστε την κείμενη νομοθεσία. Τι προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για αυτούς που εισέρχονται στη χώρα παράνομα. Το καλό είναι να κάνω εγώ τις ερωτήσεις και αυτό προβλέπετε, αλλά θα σας απαντήσω. Προφανώς και οι περισσότεροι από τους λαθρομετανάστες που είναι εδώ ήρθαν παράνομα με τον τρόπο που περιγράφει. Όλοι. Έχουμε λοιπόν εδώ 1,5-2 ή 2,5 εκατομμύρια, όπως είπατε, λαθρομετανάστες. Τι τους κάνουμε. Η ζωή, αυτή η κοινωνία στην οποία ζούμε δεν έχει αξίες και ιδανικά. Αν έχεις ιδανικά και αξίες, δεν πρόκειται ποτέ να γίνεις πρεζάκιας, δεν πρόκειται ποτέ να πέσεις τα ναρκωτικά. Πολύ σημαντικό. Σωστό. Υπάρχουν 440.000 Έλληνες που σας ψήφισαν. Και υπάρχει και ένα υπόλοιπο ποσοστό, ένα 93% των Ελλήνων που δεν σας ψήφισαν. Έτσι, δηλαδή, να βλέπουμε τη μια πλευρά, να βλέπουμε και την άλλη. Να μας εξορίσετε τότε, αφού η πλειοψηφία δεν μας ψήφισε. Θέλω να σας πω ότι, τουλάχιστον επειδή απευθύνεστε σε μένα και με χιούμορ, και έτσι θα το εισπράξω, δεν είναι στη δική μου μανταλιτέ να εξορίζω. Το αντίθετο. Καταδικάζετε το Στάλιν και τα εγκλήματά του εις βάρος των Ελλήνων. Ποιον Ελλήνων? Του εκτοπισμού των Ελλήνων του Πόντου. Που είχαμε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Συνεργάτες των Γερμανών. Εντάξει, βλέπετε, ο Σταλινικός τώρα θα κάνει σε εμάς μαθήματα πατριωτισμού. Ο Σταλινικός. Κύριε Ευαγγελάτο, ο Σταλινικός θα κάνει σε εμάς μαθήματα πατριωτισμού. Σας παρακαλώ πολύ. Μπορώ να μιλήσω. Σας παρακαλώ, ναι, κύριε Μαΐλη, θα μιλήσετε όπως θα μιλήσει και ο κύριος Κασιδιάρης. Μα δεν με αφήνετε. Και εγώ θα έχω και άποψη και θέση στην κουβέντα όπου αισθάνομαι, όπως το έχω κάνει ήδη. Εύχομαι να εκφράσετε αυτά που θέλατε και ούτως ή άλλως να τα λέμε και να τα λέμε πιο συχνά και να έχει νόημα όλη αυτή η κουβέντα με ανοιχτό διάλογο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα παρακολουθήσουμε στην Βουλή την όλη διαδικασία. Ναι, αλλά μπορώ να τους θυμηθώ καλεσμένους και σε εκπομπές σας. Ναι, το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά τέλος πάντων. Στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, θεωρώ ότι τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, από τη στιγμή που ο κόσμος πλέον βλέπει το πρόσωπό μας, θα πολλαπλασιαστούν. Το δύσκολο βήμα για εμάς έγινε. Το δύσκολο βήμα ήταν να φύγουμε από το περιθώριο και το 0,29% και να το κάνουμε 7%.